και ζητάνε χρήματα, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες που αναστατώνουν. Κύριε Σωτηριάδη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας χαιρετώ, κυρία Αλεξανδρινού. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σωτηριάδη, τι καταγγελίες είχατε? Όπως πολύ καλά έχετε επισημάνει, κυρία Αλεξανδρινού, πράγματι είναι μακάβριες αυτές οι φάρσες, αν μπορούν να θεωρηθούν φάρσες, διότι σας λέω ότι την αστυνομία την ανησυχούν πάρα πολύ αυτά που γίνονται και σίγουρα διερευνώνται, συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες και διερευνώνται με κάθε προσοχή. Γι' αυτό είμαστε και εμείς τώρα εδώ, για να δώσουμε κάποιες συμβουλές και για να είναι προστατευμένο το κοινό και υποψιασμένο πάντοτε σε τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία συμβαίνουν. Την τελευταία εβδομάδα να αναφέρω ότι τόσο στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού αλλά και σε άλλες αστυνομικές διευθύνσεις έχουν ληφθεί πληροφορίες και παράπονα από πολίτες ότι δέχτηκαν τηλεφωνήματα, κυρίως ηλικιωμένα. Το πρόβλημα είναι τα ηλικιωμένα πρόσωπα. Στο σταθερό τους τηλέφωνο, ότι κάποιο πολύ δικό τους πρόσωπο, τα παιδιά τους ή άλλα συγγενικά τους πρόσωπα, έχουν εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα, έχουν τραυματίσει κάποιο άλλον άτομο και ότι, και ότι θα πρέπει να καταβάλουν κάποια χρηματικά ποσά ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα με την αστυνομία. Σε κάποια μάλιστα από τις περιπτώσεις είχε αναφερθεί το πρόσωπο το οποίο είχε επικοινωνήσει με γυναίκα 70 ετών, ηλικίας 70 ετών, ότι ήταν και αστυνομικός, αξιωματικός της αστυνομίας και ότι για να μην έχει συνέπειες ο γιος της, θα μπορούσε να καταβάλει το ποσό των 120.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σοβαρό και από πλευράς αστυνομία να χρησιμοποιείται η ίδια η αστυνομία σε τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό εμείς λέμε στο κοινό ότι όταν παίρνει τέτοιες πληροφορίες πρέπει άμεσα να επικοινωνεί με την αστυνομία, να το αναφέρει είτε στα αστυνομικές διευθύνσεις όπως είναι το Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας ή στα επαρχιακά τα ΕΕ, αλλά και στο 1460 το τηλέφωνο το οποίο υπάρχει και λειτουργεί ούτως ώστε να δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχω πληροφόρηση αν έχουν πέσει θύματα τέτοιων επιτίδιων, δηλαδή να έχουν χάσει χρήματα, ωστόσο έχουν υποστεί ψυχολογικό κόστος με το μακάβρια πληροφορίες οι οποίες δίνονται και αναφέρονται στα συγγενικά τους πρόσωπα. Βεβαίως, κύριε Σωτηριάδη, το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι οι επιτίδιοι εξελίσσουν τις μεθόδους τους με τέτοιους τρόπους ώστε να γίνονται ακόμη πιο πιστικοί. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν θα θορυβηθεί όταν χτυπήσει το τηλέφωνο του σπιτιού του και κάποιος πει ότι, για παράδειγμα, από την τροχέα και ότι σε στενό συγγενικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο και υπάρχει ζήτημα, υπάρχει ανάγκη. Άρα, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το θέμα βεβαίως είναι εδώ, κύριε Σωτηριάδη, και αυτό θέλω να το πείτε στον κόσμο, πώς μπορούμε εκείνη την ώρα να διασταυρώσουμε την πληροφόρηση. Δηλαδή, αν μας πάρει κάποιος και μας πει ότι είναι αστυνομικός και έχει συμβεί ένα τροχαίο κτλ. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να διασταυρώσουμε την πληροφορία, αν αληθεύει ή όχι? Θέλω να πάμε και στο άλλο άκρο και είναι πραγματικό το γεγονός και δεν ανταποκρινόμαστε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι ως πολίτες? Το δεδομένο χρόνο, αυτό που έχω αναφέρει, η άμεση επικοινωνία με την αστυνομία. Θα μας δώσετε την πληροφόρηση δηλαδή? Η άμεση επικοινωνία με την αστυνομία, ούτως ώστε η αστυνομία να διερευνήσει κατά πόσο είναι αληθής ή όχι η πληροφορία. Αυτό λέμε. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο η αστυνομία μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, οι άνθρωποι πανικοβάλλονται. Το δεδομένο χρόνο μπορούν να λειτουργήσουν με φυσιολογικό τρόπο? Δεν μπορούν, έχουν πανικοβάλλονται, προσπαθούν με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσουν με τα δικά τους πρόσωπα, ούτως ώστε να το επιβεβαιώσουν, αλλά είναι καλό αμέσως να ενημερώνεται η αστυνομία. Αν έχετε υπόψη σας, τι ποσά είναι που ζητούν περίπου? Έχω ενημέρωση ότι είχα ζητήσει σε μια περίπτωση 120.000 ευρώ, σε άλλη περίπτωση 30.000 ευρώ, σε άλλη περίπτωση 20.000 ευρώ. Είναι αρκετά τα ποσά. Είναι πολύ μεγάλο το θράσος, λοιπόν, κύριε Σωτηριάδη. Είναι πολύ μεγάλο το θράσος και ο τρόπος και η πειθός που προσπαθούν. Το άλλο ανησυχητικό που θα μπορούσα να πω είναι ότι χρησιμοποιούν στοιχεία, φαίνεται ότι
συγκεντρώνουν στοιχεία τα οποία μπορούν να βρουν δυστυχώς οπουδήποτε όσον αφορά τηλέφωνα, ονόματα κλπ. Στους τηλεφωνικούς καταλόγους παντού και μιλούν με στοιχεία. Γι' αυτό προσπαθούν να είναι και πιστικοί. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί, αν θέλετε, τα στοιχεία αυτά. Και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία μοιραζόμαστε πάρα πολλές προσωπικές πληροφορίες, κύριε Σωτηριάδη. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κυρία Αλεξανδρινού, αυτών, που επίσης πρέπει να προσέξουμε. Δυστυχώς, ό,τι κάνουμε το δημοσιοποιούμε από μόνοι μας και γνωρίζουν όλοι που είμαστε, που βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι έναν άλλον κεφάλαιο βέβαια αυτόν και θα πρέπει πολύ προσεκτικά να το δούμε σε μια άλλη... Ναι, ενώ ότι δίνουμε και στοιχεία που θα μπορούσαν αυτοί οι εγκληματίες που επικοινωνούν μαζί μας, θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν, να ξέρουν ποιοι είναι οι φίλοι μας. Είναι οι συγγενείς μας. Αυτό εννοώ ότι δίνουμε πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, κρατάω, κύριε Σωτηριάδη, ότι είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, πολύ προσεκτικοί. Επικοινωνούμε με το 1460, άμεσα, άμεσα με την αστυνομία. Και το άλλο που θα μπορούσα να πω είναι με αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε στο παρελθόν συλλέξει στοιχεία ότι δράστες, εγκληματίες είχαν συλλέξει πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχαν πέσει θύματα κάποιοι όσον αφορά διαρρήξεις και κλοπές. Μάλιστα. Άρα διπλά και τριπλά προσεκτική. Πολύ προσεκτική. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία το γνωρίζει, ότι υπάρχει αυτή η απάτη και βεβαίως θα ανταποκριθεί στις κλήσεις του κοινού για βοήθεια. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, κύριε Σωτηριάδη, και για την πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.